Το Άγιο Ποτήριο είναι χρυσό ή αργυρό με υψηλή βάση, στο οποίο ρίχνεται ο ίνος και το ίδωρ την ώρα που τελείται η Αγία Προσκομιδή. Στη Θεία Λειτουργία, αγιαζόμενα μετατρέπονται σε αίμα Χριστού. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο τίθεται και το σώμα του Χριστού. Μετά τον καθαγιασμό από που μεταλαμβάνουν οι πιστοί. Συμβολίζει το ποτήριο εκείνο στο οποίο ο Κύριος ιερούργησε και παράδοσε στους Αποστόλους το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο δίσκος ή το Άγιο Δισκάριο είναι μικρός, αβαθής, στρογγυλός δίσκος, χρυσός ή αργυρός, στον οποίο τοποθετείται την ώρα που τελεί την προσκομιδή ο αμνός και αγιάζεται στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Ομοίως, πάνω σε αυτόν τοποθετούνται οι μερίδες της Παναγίας, των Αγίων, των Ζώντων και Τεθνεώτων. Συμβολίζει τη Φάτνη της Βηθλέμ, την νεκρική κλίνη και τη γη. Η Αγία Λαβίδα είναι ένα κουτάλι με το οποίο ο ιερέας μεταδίδει στους πιστούς τη Θεία Κοινωνία. Συμβολίζει τη λαβίδα με την οποία, στο όρομα της κλήσης του προφήτη Ισαΐα, άγγελος Κυρίου πήρε το αναμένο κάρβουνο και καθάρισε τα χείλη του προφήτη. Εδώ, ο νεαρός άνθρακας είναι ο Χριστός, που καθαρίζει τις ψυχές από την αμαρτία. Ο αστερίσκος είναι ένα σταυροειδές έλασμα, το οποίο συγκρατεί το κάλυμα πάνω από το δισκάριο. Όταν ο λειτουργός μετά το πέρας της ακολουθίας της Αγίας Προσκομιδής καλύπτει τα προετοιμαστέντα δώρα. Συμβολίζει το στερέωμα του ουρανού και τον αστέρα που φάνηκε κατά τη γέννηση του Χριστού πάνω από τη Φάτνη της Βηθλέμ. Τα καλύματα είναι δύο ισομεγέθη σε σχήμα σταυρού με τα οποία καλύπτονται ο δίσκος και το ποτήριο κατά την Αγία Προσκομιδή. Συμβολίζουν τα σπάργανα του Θείου Βρέφους όταν το δισκάριο εικονίζει τη Φάτνη και τα νεκρικά οθόνια του Χριστού όταν το δισκάριο γίνεται νεκρική κλίνη. Ο αέρας είναι κάλυμα ορθογώνιο μεγαλύτερο από το προηγούμενο, με το οποίο καλύπτονται τα τίμια δώρα στην Ιερά Πρόθεση και αργότερα μετά την απόθεσή τους στην Αγία Τράπεζα. Αυτή η κάλυψη συμβολίζει την πέτρα με την οποία έκλεισαν τον τάφο του Χριστού. Αυτό το κάλυμα στη μεγάλη είσοδο ο ιερέας ή ο διάκονος, όταν υπάρχει, το φέρει στην πλάτη του. Κατά την ώρα της επαγγελίας του συμβόλου της πίστεως, ο αέρας ανακινεί τον αέρα πάνω από τα τίμια δώρα. Όταν της Θείας Ευχαριστίας προείσταται αρχιερέας, τον αέρα ανακινούν οι συλλειτουργούντες ιερείς πάνω από την κεφαλή του αρχιερέα. Με αυτό κόπτεται ο άρτος και εξάγεται ο αμνός και οι μερίδες στην προσκομιδή. Συμβολίζει τη λόγχη του στρατιώτη με την οποία κέντησε την πλευρά του Χριστού επάνω στο σταυρό από που έτρεξε αίμα και νερό. Το ζέον είναι ένα μικρό δοχείο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά θερμού ύδατος και έγχυσή του μέσα στο Άγιο Ποτήριο πριν από τη Θεία Κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο εξαίρεται η ζέση του Αγίου Πνεύματος και παρακινούμαστε με τέτοια θερμότητα πίστεως να προσερχόμαστε στη Θεία Μετάληψη. Συμβολίζει το ζεστό νερό, αίμα και νερό που έρευσε από την πλευρά του Χριστού μετά τη λόγχευσή του. Η μούσα είναι ένας πόγκος. Χρησιμοποιείται στην απόμαξη, δηλαδή στο καθάρισμα του δίσκου και του αντιμενσίου, από τους μαργαρίτες και τις μερίδες, και τα ρίχνει στο Άγιο Ποτήριο. Φυλάσσεται μέσα στο αντιμενσίο. Αντιμενσίο στην εκκλησιαστική ορολογία αποκαλείται ένα κομμάτι υφάσματος πάνω στο οποίο έχουν ζωγραφιστεί ποικίλες ιερές παραστάσεις και σύμβολα. Καθιερώνεται κατά τα εγγένεια του ναού από τον επίσκοπο, ο οποίος βάζει την υπογραφή του ως δείγμα εγκυρότητας. Η λειτουργική χρήση του αντιμενσίου έγκυται στην αντικατάσταση της Αγίας Τράπεζας. Στο κέντρο του αντιμενσίου ζωγραφίζεται η ταφή του Κυρίου, γιατί η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον τάφο του Κυρίου. Στις γωνίες του πρέπει να έχει ραμμένα ιερά λείψανα Αγίων Μαρτύρων, γιατί αντικαθιστά την εγκαινιασμένη Αγία Τράπεζα, που στο εσωτερικό της έχει πάντοτε ενσωματωμένα ιερά λείψανα μαρτύρων.
Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας από τους πρώτους χριστιανούς τελούνταν πάνω σε τάφους Αγίων. Το μάκτρον είναι κόκκινο μαντίλι που χρησιμοποιείται στη Θεία Μετάληψη του κλήρου και λαού. Με αυτό σπογγίζουμε το στόμα μας. Όταν το κρατάμε σωστά με τα δύο χέρια μας κάτω από το πηγούνι μας, προφυλάσσουμε την τυχόν πτώση μαργαριτών στο δάπεδο από απροσεξία ή από στιγμιαία δεξιότητα. Ο κοδονίσκος είναι ένα μικρό καμπανάκι το οποίο χτυπάει ο ιερέας κάποια στιγμή του όρθρου κατά τη διάρκεια της προσκομιδής, σαν συνθηματικό ενάρξεως ώστε ο μεν λαός να μνημονεύει νοερά τα ονόματα των ζώντων και κοιμημένων του, ο δε λειτουργός να εξάγει μερίδες στο Άγιο Δισκάριο για όλους αυτούς που κατά διάνοιαν έχει. Το αρτοφόριο είναι ένα κατάλληλο ειδικό μεταλλικό, συνήθως κουτί, που χρησιμοποιείται για τη φύλαξη της Θείας Κοινωνίας. Βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα και συμβολίζει το θρόνο του Θεού. Περιέχει Άγιο Άρτο, εμβαπτισμένο στο τίμιο αίμα του Κυρίου, δηλαδή το σώμα και το αίμα του. Εξάγεται τη Μεγάλη Πέμπτη και αποξηραίνεται για να διατηρείται. Κατά τη χρήση, υγραίνεται για να μαλακώσει με κοινό ίνο. Χρησιμοποιείται σε έκτακτες ανάγκες, εκτός Θείας Λειτουργίας, κατά τη διάρκεια του έτους, και κοινωνούν ιερείς τους ασθενείς και άτομα που δεν μπορούν να μεταβούν στο ναό. Αρτοφόριο λέγεται και το πρόσθετο κοιτίο, στο οποίο διαφυλάσσεται ο αμνός του Κυρίου, από την Κυριακή μέχρι την ημέρα που θα χρησιμοποιηθεί στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ο Σταυρός είναι το σημαντικότερο σύμβολο της πίστης μας και φανερώνει τον εσταυρωμένο Χριστό. Στη Θεία Λειτουργία το χρησιμοποιεί ο Επίσκοπος για να ευλογεί τους πιστούς. Ο Σταυρός, πέρα από το σύμβολο θυσίας, είναι και τρόπαιο νίκης κατά του θανάτου. Ο Επιτάφιος είναι κατάλληλο ύφασμα με κεντυμένο ή ζωγραφισμένο το Χριστό νεκρό, όπως ήταν μετά την αποκαθήλωση. Αργότερα στον Επιτάφιο προστέθηκαν γύρω από τον Χριστό η Παναγία, ο Ιωσήφ, ο Νικόδημος, ο Ιωάννης, μυροφόρες και άγγελοι σε επιτάφιο θρήνο. Αυτό τον επιτάφιο προσκυνούμε και περιφέρουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, στρωμένο πάνω σε ένα διασκευασμένο τραπέζιο, το λεγόμενο κουβούκλιο, που συμβολίζει το λίθο, πάνω στον οποίο το σώμα του Χριστού δέχτηκε τις μεταθανάτιες περιποιήσεις. Το θυμιατήρι είναι κατάλληλο μεταλλικό σκεύος που δέχεται το κάρβουνο και το θυμίωμα, με τα οποία θυμιώνται η Αγία Τράπεζα, οι Άγιες Εικόνες και ο λαός. Εξαρτώνται από αλυσίδες με ή χωρίς κοδονίσκους και η βάση τους είναι με ή χωρίς κάλυμα. Στις ακολουθίες των μεγάλων ορών και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται απλούστερα θυμιατήρια χειρός, τα κατζία, σαν ένα είδος κυμβάλου που συνοδεύει την ψαλμωδία. Με το θυμίωμα που προσφέρουμε την ώρα της προσευχής, υποβοηθείται η ανάταση της ψυχής προς τα ψηλά, άνω σχόμεντας καρδίας. Όπως το θυμίαμα, θερμενόμενο στον άνθρακα αν έρχεται προς τα άνω, ευωδιάζοντας το περιβάλλον, έτσι και η προσευχή του πιστού με θερμή πίστη πρέπει να πτερουγίζει προς τα άνω, μυροβλίζουσα, απαγκιστρωμένη από τις υλικές μέρημνες και να τη δέχεται ο Θεός. Η βάση του θυμιατηρίου υποδεικνύει την ανθρωπότητα του Χριστού, η φωτιά τη θεότητά του και ο ευώδης καπνός μας πληροφορεί την προπορευόμενη ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Οι τέσσερις αλυσίδες συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές και τα 12 κουδουνάκια τους 12 Αποστόλους. Τα εξαπτέρυγα είναι μεταλλικοί δίσκοι με ανάγλυφες, αμφιπρόσωπες παραστάσεις εξαπτέρυγων, σεραφείμ, τοποθετημένοι σε κοντάρι. Χρησιμοποιούνται στη μικρή και μεγάλη είσοδο και στις λιτανίες. Σήμερα εξυπηρετούν διακοσμητικό και συμβολικό σκοπό. Συμβολίζουν τους αγγέλους, οι οποίοι αοράτως είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Παλαιότερα κατασκευάζονταν από ημένες ή πτερά ζώων και τα χρησιμοποιούσαν οι διάκονοι σαν ρυπίδια για να εκδιώκουν τα έντομα κυρίως πάνω από το Άγιο Ποτήριο. Σήμερα η κίνηση αυτή συμβολικά γίνεται με τον αέρα διπλωμένο, όταν λειτουργός εκφωνεί στόμεν καλός. Τα κυροπήγια είναι μεταλλικές βάσεις για στήριξη λαμπάδων που ανάβονται για φωτισμό ή για ένδειξη ευλάβειας,
δύο συνήθως στην Αγία Τράπεζα και μία στην Προσκομιδή. Συνθετότερα κυροπήγια είναι και αυτά στα οποία οι πιστοί ανάβουν τα κεριά τους στα προσκυνητάρια. Τα δίκυρα συμβολίζουν τις δύο φύσεις του Χριστού και τα τρίκυρα συμβολίζουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Το φως των κεριών συμβολίζει τον Χριστό που είναι το αληθινό φως. Με τα δικυροτρίκυρα ευλογεί ο επίσκοπος το λαό κατά τη Θεία Λειτουργία. Άλλωστε το Χριστό μιμείται ο επίσκοπος και προς αυτόν οδηγεί το ποίμνιό του. Τα σήμαντρα είναι οι καμπάνες με τις οποίες καλούνται οι πιστοί στους ιερούς ναούς με ανάλογη σήμανση για τη Θεία Λειτουργία, για τη Λιτανία ή την εκφορά των νεκρών. Στις ιερές μονές υπάρχουν και σήμαντρα, κόπανοι και τάλαντα, με τα οποία οι μοναχοί, ανάλογα με το τυπικό κάθε μονής, ειδοποιούνται λεπτομερώς για την προετοιμασία ή την πρόοδο των ακολουθιών. Στη Χριστιανική Εκκλησία, το καντήλι τοποθετείται μπροστά στις Άγιες εικόνες. Αυτό που τοποθετείται μπροστά στον Σταυρωμένο, μέσα στο Ιερό Βήμα, διατηρείται πάντοτε αναμένο και γι' αυτό λέγεται ακίμητο καντήλι. Ένα καντήλι τοποθετείται επίσης στο εικονοστάσιο του σπιτιού και ανάβεται κάθε μέρα σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση. Το άνομα του καντηλιού ενέχει το συμβολισμό ότι προσφέρεται ως θυσία σεβασμού και τιμής προς τον Θεό και τους Αγίους Του. Συμβολίζει επίσης το φως του Χριστού που φωτίζει κάθε άνθρωπο, καθώς επίσης συμβολίζει και το γνωστό παράγγελμα του Κυρίου μας ότι πρέπει να είμαστε οι χριστιανοί τα φώτα του κόσμου. Το λάδι συμβολίζει το άπειρο έλεος του Θεού, αλλά και τα κανδύλια συμβολίζουν την Εκκλησία που είναι μεταδοτική θείου ελαίους και φωτιστική. Είναι ένα δοχείο το οποίο περιέχει τον Άγιο Μύρο. Η κολυμπήθρα είναι σκεύος χάλκινο με στήριγμα σε πλατιά βάση. Γεμίζει με νερό με σκοπό να εμβαπτιστεί σε αυτό έναν ήπιο. Συμβολίζει τον Ιορδάνη ποταμό. Η συγκεκριμένη είναι χάλκινο σκεύος ίδιου σχήματος αλλά μικρότερο μεγέθους. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε τελετές και ακολουθίες αγιασμού. Ο αετός είναι στρογγυλό κομμάτι από ύφασμα ή χαρτί, στο οποίο εικονίζεται ο δικέφαλος αετός με ανοιχτά φτερά να πετά πάνω από πόλη. Χρησιμοποιείται το ιερό τούτο αντικείμενο στη χειροτονία επισκόπου. Το βάζουν κάτω από τα πόδια του χειροτονούμενου όταν αυτός απαγγέλει το σύμβολο της πίστης. Σε πολλούς ναούς απεικονίζεται μόνιμα σε μοσαϊκό δάπεδο στο κέντρο.